Μιχάλη, νέα ομάδα για σένα φέτος στο Παραλίμνη. Μια ομάδα η οποία όντως βγάζει υγεία εξωαγωνιστικά με τον Ζάκη Παπαδόπουλο πρόεδρο και το ωραίο στήσιμο εδώ. Αγωνιστικά επίσης βγάζεται καλά στοιχεία. Θα ήθελα να μου πεις πρώτα για την ομάδα. Πώς τη βλέπεις την ομάδα και μετά θα σε ρωτήσω για σένα. Εντάξει, αλήθεια φέτος είναι μια νέα ομάδα. 10-11 ναι, και καινούργιοι παίχτες. Ξεκίνησαμε μια προσπάθεια αρκετά νωρίς, 19 Αυγούστου στην προετοιμασία με τον Κώστο Γιαναράν. Να δεθούμε όλοι μαζί, Κυπραίοι ξένοι, να βρούμε μια χημεία. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και η διοίκηση έξω πρωτοποριακά πράγματα δείχνει ότι έχει όρεξη, θέλει να κάνει πράγματα. Εμάς η δουλειά μας είναι να είμαστε στο γήπεδο, να προσπαθούμε μέρα με τη μέρα και ελπίζουμε ότι τούτη ομάδα σε σύγκριση με το πώς ήταν πέρσι τα πράγματα κάνουμε κάτι καινούργιο, κάτι καλό και να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει στο Παραλίμνη. Εσύ πέρασες από μεγάλα κλαμπ, από ΕΛ, ΑΕΛ, για να πούμε μερικές. Στο Παραλίμνη, ποιος είναι ο ρόλος σου, πώς νιώθεις εσύ στην ομάδα και ερχόμενος σε μια νέα, ένα νέο περιβάλλον, μια διαφορετική ομάδα που χτίζεται? Εντάξει, πάντα μου αρέσει γενικά να ξεκινώ από την άμυνα. Είμαστε κυρίως στο 3-2 Κύπροι, εγώ με τον Σίμιο Σολομού και τα άλλα τα παιδιά πίσω, ο Βασίλης, ο Χριστογεωργίου, ο Χατζηγώστας κτλ. Ο ρόλος μας στην ομάδα πιστεύω καθένας ξέρει τι κάνει. Θέσαμε το που την αρχή ξέρουμε τα καλά μας, τα αρνητικά μας. Προσπαθούμε ο καθένας να κάνει ό,τι ξέρει καλύτερα. Στο γήπεδο θεωρώ ότι ακόμα δεν είμαστε 100% πράγμα που θέλουμε να φτάσουμε. Παλέψαμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Εκτός που το τελευταίο που παίξαμε με την ΑΕΛ. Αλλά θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι. Βάλουμε παραπάνω δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και ελπίζουμε να βγει προς τα έξω κάτι πολύ καλό.